Πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο Αιγαίο η νατοϊκή άσκηση Tiger Meet. Μεταδίδει από τον Άραξο Κώστα Σημεωνίδης. Οι τίγρεις του ΝΑΤΟ ορμούν και σήμερα στους ελληνικούς ουρανούς, σκεπάζοντας τα πάντα με το βρυχυδμό τους. Ταυτόχρονα, Έλληνες αλεξιτοντιστές της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου πέφτουν από σε 130 μπροστά στον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Φλόρο. Μαχητικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν εικονικά στόχους στο έδαφος. Πάνω από 60 νατοϊκές τίγρες, όπως το Ραφάλ που βλέπετε πίσω μου και το ισπανικό F-18, μετέχουν στη φετινή Tiger Meet με βάση εδώ τον Άραξο. Απούσα η Τουρκία μετά το κρεσέντο των προκλήσεων που έκανε στο Αιγαίο τον περασμένο Απρίλιο. Η Τουρκία, θα μπορούσα να πω εντός και εκτός εισαγωγικών, απεπέμφθη από αυτή την άσκηση. Διότι πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να συνδυάσουμε καλή εκπαίδευση, καλές σχέσεις με αυτά που γίνονται καθημερινά στο Αιγαίο. We have a very strong relationship with the Hellenic Air Force since a long time. As soon as we are working together as an alliance, we send some messages. Η Άγκυρα το φυσάει και δεν κρυώνει που την αποκλείσαμε από την άσκηση και εκνευρισμένη υποστηρίζει ότι οι Αμερικανοί μας εξοπλίζουν για να πλήξουν την Τουρκία. Γονδερλάν ζυρλο αράσταρων ve diğer ekipmanların miktarına baktığınızda açıkçası bu Ukrayna'ya değil Yunanistan'ın Türkiye karşısında dengelenmesi anlamında